Κυρία Ντολγεράκη, είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, διότι ξεκινήσαμε με υψηλούς δακοπληθυσμούς. Λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν τον χειμώνα που προηγήθηκε, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ξεκινήσαμε με υψηλούς δακοπληθυσμούς. Αυτό είχε ως συνέπεια να ξεκινήσουμε και πολύ νωρίς τα ραντίσματα. Δηλαδή, μήνα Μάιο, πρώτη φορά στα χρονικά, το θυμάμαι. Πραγματοποιήσαμε στεκασμούς. Εστιάζονται οι περιοχές στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, τόσο της περιφερειακής ενότητας, όσο και ολόκληρου του νησιού, που γνωρίζουμε ότι οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από μία προημότητα. Εκεί εστιάζουμε και εμείς. Στα βόρεια παράλια, κύριε Συρηγονάκη, συγγνώμη, στα βόρεια παράλια όλης της Κρήτης ή συγκεκριμένων περιφερειακών ενωτήτων ή περιφερειακής ενότητας παρουσιάζεται ο αυξημένος δακοπληθυσμός? Σε ολόκληρο το νησί. Στα βόρεια παράλια όμως. Στο βόρειο παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα. Ναι. Και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Ναι. Εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συνεχίσουμε ομαλά το πρόγραμμα της δακοκτονίας, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους υψηλούς δακοπληθυσμούς, διότι πέρα από το γεγονός ότι η καρποφορία είναι μειωμένη, εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την ελαιοπαραγωγή τόσο ποσοτικά, δηλαδή αυτό το οποίο ήδη υπάρχει, αλλά και ποιοτικά όπως και πέρυσι. Χρειάζεται να προχωρήσετε σε περισσότερους ψεκασμούς, χρειάζεται να τροποποιήσετε με κάποιο τρόπο αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί, να μην χάσουν οι παραγωγοί με τη χρονιά? Το σημείο το οποίο βρισκόμαστε είναι κομβικό. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως, έχει πει και ο Περιφερειάρχης, το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, το συζητήσαμε και χθες. Ως άσχετα με το πρόγραμμα της δακοκτονίας που έχει συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα, όσοι ψεκασμοί και αν χρειαστούν, όπου και αν χρειαστούν, θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους φόρους περιφέρειας και θα γίνουν σε όποιο σημείο κρίνουν οι γεωπόνοι και οι επόπτες του προγράμματος ότι χρειάζεται να γίνει ψεκασμός. Ωραία. Να σταματήσω και σε εκείνη επίσης την παράγραφο που αναφέρεται από την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε χθες. Όσον αφορά στους εκτός προγράμματος ψεκασμούς κάλυψης, τους οποίους αρκετοί ελαιοπαραγωγοί καταφεύγουν, το παρόν χρονικό διάστημα θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο εφόσον διαπιστωθεί έντονη δακοπροσβολή, να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εγκεκριμένα σκευάσματα, να διασφαλίζεται η τήρηση των ελάχιστων χρονικών ορίων από τον τελευταίο ψεκασμό στη συγκομιδή, για την αποφυγή πολυμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο. Φαντάζομαι ότι όποιος σέβεται τον εαυτό του, από τη στιγμή που δεν γίνεται κάποιος άλλος έλεγχος και δεν ξέρεις τι αγοράζει, ποιος αγοράζει, γιατί από το παρελθόν μπορεί αυτό το προϊόν να αγόραζε άσχετα με το αν κυκλοφορούν ή όχι, ξέρουμε τι λέμε και καταλαβαίνουμε και οι δυο μας, κύριε Συρηγονάκη, αλλά και οι υπόλοιποι που μας ακούν, φαντάζομαι ότι πολύ περισσότερο σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνεστε, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, έτσι. Μάλιστα, κυρία Δουλγεράκη, αυτές τις συστάσεις γίνονται από την Επιστημονική Επιτροπή και από τις υπηρεσίες μας, διότι συμπληρωματικά με το πρόγραμμα της δακοκτονίας γίνονται στεκασμοί, μερικοί ή ολικοί, από μεμονωμένους ελαιοπαραγωγούς, και αυτό το οποίο συστήνεται είναι να συμβουλεύονται πρώτα και πάνω απ' όλα τους γεωπόνους τους και να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα σκευάσματα και να γίνονται χρονικοί. Την χρονική περίοδο που επιτρέπεται να γίνει, για να μην έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την υπολοιματικότητα, που γνωρίζουμε ότι είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για το προϊόν του ελαιολάδου. Έκανα αυτή την αναφορά γιατί ξέρετε, τις περισσότερες φορές έχουμε μια επιμονή, αιμονή να μην ακούμε αυτά τα οποία μας λένε οι επιστήμονες, να μην θέλουμε να εξελιχθούμε και να πάμε μπροστά, αλλά εμπειρικά να χρησιμοποιούμε εμείς την περίοδο που πιστεύουμε το σκεύασμα το οποίο θέλουμε, επειδή έτσι μπορεί να είχαμε συνηθίσει ή βλέπαμε ως παιδιά τους δικούς μας, τους πατεράδες να ψεκάζουν ή να συμπεριφέρονται μέσα στο χωράφι. Ενώ η εξέλιξη είναι διαφορετική. Όταν ακούς τον επιστήμονα, νομίζω ότι τα καταφέρνεις πολύ καλύτερα. Έχετε δίκιο σε αυτό και το παρατηρούμε πάρα πολλές φορές και κατά την βερτινή περίοδο, κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Κυρίως από ελαιοπαραγωγούς παλιούς, διότι ευτυχώς οι νέοι οι καλλιεργητές συμβουλεύονται τους επιστήμονες, τους γεωπόνους και δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
αλλά υπάρχει και η μερίδα των παραγωγών που προείπατε κι εσείς. Αυτούς προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να πείσουμε τη διαδικασία και τον τρόπο που πρέπει να επεμβαίνουν στις καλλιέργειες.